Καλώ μου ήρθε. Καλώ σε βρήκα. Είσαι Αγάπη, καλά. Ναι. Είμαι πολύ καλά. Θέλω να σα πω τώρα εδώ μια αλήθεια. Να, σας, να, τη μοιραστούμε την αλήθεια με την Ειρήνη. Πάντα ξεκινάμε με ένα θέμα στο μυαλό μα. Μετά συζητάμε για άσχετου λόγου και προκύπτουν άλλα 32 θέματα. Τέλο πάντων, στη ζυγαριά έγειρε λίγο παραπάνω μία ακόμη διατροφική διαταραχή. Mm. Η οποία νομίζω τώρα έχει αρχίσει και ε, ε, εμφανίζεται με το όνομα η ορθορεξία. Τώρα έχουμε αρχίσει λίγο και καταλαβαίνουμε σε τι αφορά. Μ? Έτσι είναι. Δεν είναι ακριβώ έτσι η αλήθεια Λέτε, έτσι. είναι. Απλά τώρα ο κόσμο έχει αρχίσει και ψάχνεται περισσότερο για τι mm. διάφορε διαταραχέ τη τροφή που συναντάμε κατά διαστήματα. Και ίσα ίσα η ορθορεξία από μόνη τη, ε, εδώ και 20 χρόνια, είναι μέσα στα πλαίσια τη επιστημονική Δεν είναι καινούριο φρούτο, όλο Όχι, αυτό. δεν είναι καινούριο. Απλά καλό ή κακό έχουμε μπει σε μια διαδικασία να ψαχνόμαστε περισσότερο με τις αιμονές και τις ακρότητες που έχουν να κάνουν με τη διατροφική συμπεριφορά του ατόμου. Άρα, Ειρήνη μου, όταν μιλάμε για διατροφικές διαταραχές, πάντα υπάρχει μια συμπεριφορά που τίνει ή βρίσκεται στα άκρα, μάλλον και τα ξεπερνά. Mm -hmm. Και υπάρχει και μία αιμονική διάθεση. Έτσι. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω πριν ξεκινήσουμε την όμορφη συζήτησή μας, είναι ότι καταρχήν είναι μία άτυπη διατροφική διαταραχή, δηλαδή... δηλαδή δεν έχει ενταχθεί μέσα στα πλαίσια του εγχειρίδιου, του DSM mm. που ακολουθούν οι ψυχίατροι και εντάσσουν διάφορες διατροφικές διαταραχές που πλέον έχουμε χρόνια mm. ε, σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή δεν είναι όπως η ανορεξία και η βουλημία ή η συναισθηματική υπερφαγία που πλέον ε, και με την παρουσία πάντα ενός ψυχιάτρου ή ενός ψυχοθεραπευτή ακολουθούμε ένα χ σχήμα για να Διορθώσουμε την ναι. όποια λανθάνουσα συμπεριφορά. Είναι λοιπόν μέσα στα έντνος που λέμε, δηλαδή ε, στις διατροφικές διαταραχές που ακόμα δεν έχουμε οριστικοποιήσει επιστημονικά, αν ενταχθούν από μόνες τους ως μία διατροφική διαταραχή, ή είναι κομμάτι κάποιο άλλο. Κομμάτι κάποιου άλλου. Μία άλλη διατροφική διαταραχή. ή μία ψυχική διαταραχή. Όχι απαραίτητα διατροφική. Οι διατροφικέ διαταραχέ συνήθω όμω δεν συνοδεύονται με μία ψυχική διαταραχή. Τέλο πάντων με μία. Με μια ψυχικη διαταραχη τελο παντων με μια με ανισορροπια στον ψυχισμό μας. Βεβαίω. Και αυτό είναι και το κοινό που τη συνδέει με τις άλλες διαγνωσμένες πλέον διατροφικέ mm. διατροφικές διαταραχές που όλοι γνωρίζουμε, η ανορεξία, η βουλμία και η υπερφαγία. Ωραία, πάμε Συνεπώς... να δούμε λοιπόν την ορθορεξία. Τι είναι. Και εγώ ακούγοντα τη λέξη, αν δεν είχαμε κάνει συζήτηση. Αν, αν δεν με είχε ενημερώσει, θα έλεγα ότι δεν, δεν θα τη φόρτιζά αρνητικά. Ορθορεξία. Έτσι. Έχω όρεξη για κάτι το ορθό, το καλό, το σωστό. Πολύ σωστά. Αντίστοιχα, υπάρχει και ο όρο πλέον τα τελευταία χρόνια, όρθοτροφία. Ορθοτροφία. Για κάτι να σημειώνω στο μπλοκάκι μου. Το οποίο ανήκει στην ίδια κλίμακα. Uh -huh. Όπω λέμε, λοιπόν, ορθήτροφή ή σωστή τροφή, συνάμα έχουμε και την. Ε, ορθορεξία, δηλαδή την ορθή όρεξη, τη σωστή όρεξη. Ναι. Σαν άκουσμα, ναι, εννοείται, ακούγεται κάτι πολύ ισορροπημένο και μάλιστα πολλέ φορέ είναι στο ίδιο νήμα πλεύση με αυτά που λέμε εμεί οι διατροφολόγοι και όσοι και στο χώρο, ασχολούμαστε, συγγνώμη, και στον χώρο τη ψυχική υγεία. Mm. Ε, μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή που μπορεί κατ' επέκταση να βοηθήσει πολύ την ποιότητα τη ζωής μας και το προσδόκιμο, γιατί όχι, της ίδιας μας της ζωής. Ναι. Έτσι, όταν όμως αυτό ξεπεράσει τα όρια της ισορροπίας και βγει στα άκρα, λειτουργήσει λοιπόν παθολογικά ή αιμονικά. Ναι, τότε μιλάμε για την νευρική ορθορεξία, που πλέον αυτόν τον όρο κύριος χρησιμοποιούμε, που το διαχωρίζει mm. από την έννοια της α, απλής ορθορεξίας. Ναι. Και ναι, εκεί μιλάμε λοιπόν για μια παθολογική αιμονή διατροφικής συμπεριφοράς, μια παθολογική αιμονή της υγιεινής, Διατροφής, όπου ουσιαστικά βλέπουμε αυτά τα άτομα να μην του ενδιαφέρει τόσο το πλαίσιο τη εμφάνιση όπω είναι στι άλλε διατροφικέ mm, διαταραχέ. Θέλει να αδυνατήσω πάρα Δεν πολύ. Δεν του απασχολεί η χαρά μου καθόλου μια αυτό. Αλλά... Καθόλου. Ούτε τα κιλά, ούτε το BMI, ούτε τίποτα. Του ενδιαφέρει πάρα πολύ το πλαίσιο τη αγνότητα τη τροφή τη ποιότητα τη τροφή. Να είναι βιολογικέ τροφέ, α πούμε. Βιολογικέ τροφέ, καθαρέ. Ε, πολλές φορές φτάνουν σε τόσο μεγάλες ακρότητες που μπορεί να θυσιάσουν πάρα πολλά στοιχεία της καθημερινότητάς τους μόνο και μόνο να είναι βέβαιοι ότι αυτό που θα φάνε θα είναι αγνό, καθαρό και θα έρχεται συνάμα με το πλαίσιο της υγείας τους. Αποκλείουν ομάδες τροφών ή τρόπους μαγειρέματο ή οτιδήποτε προκειμένου να είναι στο μονοπάτι τους. Βεβαίω, και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι βλέπουμε πολύ συχνά ανθρώπους να έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο κοινωνικής απομόνωσης. Αυτό πώς προκύπτει δηλαδή. Όταν λοιπόν μπουν σε μια διαδικασία αυτό το πράγμα η αιμονή να έχει ω πυρήνα τη την τροφή φτάνουν σε ένα επίπεδο να ε, είναι τόσο έντονη αυτή τους η ανάγκη που να μην νιώθουν ότι μπορούν εύκολα να εμπιστευτούν κανέναν στον τρόπο παρασκευή. Δεν θα προμήθειας. Φάω, πούμε, στο σπίτι της Ανδριανής, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι βιολογικό το λαχανικό που θα μου προσφέρει. Ακόμα τίχη. και τα σκεύη. Ακόμα και τα σκεύη τους πρέπει να περάσουν από ένα συγκεκριμένο έλεγχο, ώστε να γνωρίζουν ότι ακόμα και ο τρόπος που θα παρασκευαστούν θα είναι απολύτως καθαρός για τα δικά τους δεδομένα. Να. Έτσι, να. άρα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στο επίπεδο του τελικού Επιπέδο, α το πούμε έτσι, στο πιάτο του για να τα καταναλώσουν. Μάλιστα. Πολύ συχνά, μάλιστα, παρατηρούμε και αυτό είναι πάρα πολύ έντονο σε εμά. Ότι άνθρωποι οι οποίοι για διάφορου λόγου κινδύνεψαν στη ζωή του, είχαν κάποιο σοβαρό θέμα υγεία, mm -hmm. από τον πολύ έντονο φόβο μπαίνουν σε ένα συνοθήλευμα πληροφοριών από το ίντερνετ και από διάφορα blogs του τύπου Το τάδε τρόφιμο προστατεύει από τον καρκίνο. Σου ένα παράδειγμα. Χατρόν ντομάτι, λέμε, ντομά... α πούμε. Ακριβώ. Ή μπαίνουν σε μια διαδικασία να ακούσουν καλέ και κακέ στροφέ. Οπότε στο μυαλό του μπαίνουν κατευθείαν κάποιε ταμπελοποιήσει που του βάζουν τόσο στενά όρια στην καθημερινότητά του με αποτέλεσμα να αποκόψουν ακόμα και πολύ τρεπτικέ στροφέ. Μόνο και μόνο γιατί νιώθουν ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ θα με προφυλάξω και δεν θα ξαναπάθω, α πούμε, καρκίνο ή κάποια άλλη νόσο yeah. που γνωρίζω ότι το τάδε τρόφιμο, αν το καταναλώσω, μπορεί να μου το προκαλέσει. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, εκτός από την κοινωνική απομόνωση που μπορεί να φέρουν στη ζωή τους με τις επιλογές που κάνουν, μπορούν να, να, να τραυματίσουν, να, να είναι αρνητικές οι συνέπειες και για την υγεία τους. Βεβαίως. Λέγοντάς μου δηλαδή ότι αποκλίνουν διατροφικές ομάδες. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα, αυτό που έλεγα πριν ότι είναι περίπου 20 χρόνια μέσα στην επιστημονική κοινότητα αυτό το θέμα, ε, ο, ο αρχικός ο γιατρός που ασχολήθηκε, είναι ο Στίβεν Μπράτμαν, ο το 1997, mm -hmm. όπου ουσιαστικά έδωσε πολλά τέτοια παραδείγματα ακόμα και σε πλαίσιο θρησκοληψίας. Δηλαδή, ε, το, το, το έφτασε σε ένα επίπεδο να το προσωμιώνει ακόμα και με αυτούς που μπαίνουν σε μία απόλυτη ασιτία, mm -hmm. για θρησκευτικούς λόγους, ας πούμε, που με κάποιες θρησκείες το yeah, έχουν yeah, αυτό, yeah, yeah. ώστε να πρεσβεύουν το απόλυτο αγαθό της υγείας Φέροντα όμως σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Μάλιστα αναφέρει σε κάποια από τα βιβλία το ότι οι άνθρωποι που πλέον γνωρίζουμε ότι μπαίνουν μέσα στο φάσμα αυτής της διατροφικής διαταραχής θεωρούν ότι τρώγοντας για παράδειγμα μόνο βρώμη ή αγνές είναι σαν να φροντίζουν ή θυσιάζουν τη ζωή τους για αστέγου. Αυτό δεν, δεν μπορώ να, να το, το κατάλαβες. το συλλάβω ότι τι, δηλαδή δεν στερώ θεωρούν τόσο σημαντικό σαν να μπαίνουν σε μία διαδικασία. Α, Ακριβώ. Σαν Ακριβώ. Δηλαδή θεωρούν τόσο ιερή. Το ίδιο μήνυμα. Νόημα, συγγνώμη. Το ίδιο νόημα. Ότι εγώ θα στερηθώ δηλαδή από τον εαυτό μου κάποια πράγματα, αλλά θα βάλω στην καθημερινότητά μου για παράδειγμα τη βρώμη ή διάφορε άλλε αγνέ που ακούμε συνεχώ mm. ότι πρέπει να τα βάζουμε στην καθημερινότητά μα. Και αυτό είναι τόσο ιερό Όσο ιερό μπορεί να είναι για κάποιες θρησκείας ή για κάποιους ανθρώπους, του να προστατεύσουν αστέγους, Καταλύμα, του να προστατεύσουν ναι, ναι. ανθρώπους mm. οι οποίοι είναι σε κάποιες υποομάδες που πραγματικά χρειάζονται βοήθεια και αυτό το παρουσιάζουν ως έργο. Ξέρεις, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ λεπτά τα όρια. Είναι. Mm. Δηλαδή, Μιλάμε για καθαρέ τροφέ. Όλοι θέλουμε να καταναλώνουμε καθαρέ τροφέ. Mm. Φυσικά και θα ήθελα να έχω δύο κοτούλε, δεν ξέρω πώ χρειάζονται. Μερικέ κοτούλε στην αυλή μου και να καταναλώνω τα αυγουλάκια του. Όπου τι κοτούλε ξέρω ότι θα τι έχω θρέψει με άριστη ποιότητα, βιολογικό και αγνό καλαμπόκι. Δεν ξέρω τι τρώνε κοτούλε. Δεν μπορεί να λέω τέλο πάντων λάθο πληροφορίε αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι θα ήθελα να έχω τον μποστάνι μου και να παράγω με τον πλέον καθαρό τρόπο και τίμια διαδικασία για το περιβάλλον και για μένα ωραία προϊόντα και να τα καταναλώνω. Και το λες τώρα, και αφού αυτό όλο είναι, είναι, είναι καλό, είναι το καλό αυτό, mm -hmm. πώς, πού, πού περνάμε το νήμα, mm -hmm. το όριο. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι, για να καταλάβεις, μπορούν να αφιερώνουν και πάνω από τρεις ώρες τη μέρα τους στο τι θα καταναλώσουν, στο από πού θα το προμηθευθούν, στο πώς θα μπουν σε μία διαδικασία να το παρασκευάσουν, Ωστε εν τέλει να φτάσει το τελικό του προϊόν στο πιάτο του και θα, να, να φτάσουν σε ένα επίπεδο ώστε να νιώθουν mm. ιεροτελεστικά πλέον ότι αυτό το πράγμα θα επιτευχθεί. Επίση κάνουν έναν πάρα πολύ έντονο προγραμματισμό. Δηλαδή, μπορεί από την αρχή του μήνα να έχουν προγραμματίσει για το τι μπορεί να φάνε καθ' όλη τη διάρκεια τη μέρα, mm. αλλά και του μήνα. Άρα όλη το του πρόβλημα... η ζωή γυρίζει ναι. γύρω από το φαγητό. Ακριβώς. Είναι το επίκεντρο. Ο πυρήνα του. Είναι, πυρήνας να είναι τους. σε άλλα πράγματα στη ζωή του. Μάλιστα παρατηρείτε, και αυτό είναι ένα κριτήριο αξιολόγηση, ότι μειώνεται η ποιότητα τη ζωή του mm. σε αντίθεση με την αύξηση τη ποιότητα τη διατροφή του. Της... Ποιότητας της διατροφής τους. Άρα Τις... έχει να κάνει με την προσέγγιση του στο Ακριβώς. θέμα. Ακριβώ. Ε. Μάλιστα. Και πώς, από ποια δεδομένα αξιολογείται αυτή η μείωση τη ποιότητα τη ζωή του τι βλέπουμε να συμβαίνει στη ζωή σε αυτόν τον ανθρώπο. Με ένα κλασικό ερώτημα είναι, ας πούμε, από πού πηγάζει η ευχαρίστηση στη μέρα σας. Ποια γεγονότα, ποια, αν, ποιες εναλλακτικέ, ποιε μορφέ έκφραση ή επικοινωνία μέσα στη μέρα mm. σας, σα, σα δίνουν χαρά. Το μόνο που θα πούν είναι κάποιε συγκεκριμένε στροφέ. Mm. Ή κάτι πάρα, πάρα πολύ συχνό είναι ότι μπαίνουν και σε μία διαδικασία να υποτιμούν ή να λειτουργούν με μια πολύ έντονη επικριτική συμπεριφορά σε ανθρώπους που μπορεί να πρεσβεύουν το πλαίσιο της διατροφής ή ακόμα και σε ίδιους γιατρούς, οι οποίοι για όποιο λόγο φαίνεται ότι κάποιες φορές μέσα στη μέρα τους μπορεί να μην είναι απόλυτοι σε ένα διατροφικό σχήμα ναι. ή σε μια συγκεκριμένη διατροφή. Mm. Αλλά θα τους δουν ότι μπορεί, ας πούμε, να, μέσα στα πλαίσια τα κοινωνικά να ενταχθούν και σε ένα τηγανιτό ενδεχομένως ή ένα γλύκισμα ή ένα οτιδήποτε το οποίο για αυτού δεν ενδείκνυται. Ναι. Είναι όπω είπε στι κακέ Η συμπεριφορά του και τα σχόλια που μπορεί να χρησιμοποιήσουν είναι τόσο καυστικά και επικριτικά με αποτέλεσμα να κατευθείαν να καταρρύπτουν ακόμα και ανθρώπου που μπορεί να είναι στο πολύ στενό οικογενειακό του περιβάλλον, καθαρά και μόνο γιατί νιώθουν ότι έτσι αυτοί δεν σέβονται τη ζωή όπω αυτού του ίδιου. Την υγεία. Κατάλαβα. Το ο τρόπος μαγειρέματο, ας πούμε, είναι ακόμα ένα στοιχείο. Δεν. Δηλαδή, το συζητούσαμε πριν με το Μάνο, τον σκηνοθέτη. Θέλω να φάω κοτόπουλο. Mm -hmm. Να το φάω βραστό ή να το φάω τηγανιτό. Mm -hmm. Παρατηρούμε πολύ συχνά ότι ακόμα και σε αυτό το κομμάτι εννοείται ότι είναι ένα στοιχείο της δικής τους διαρεύνησης και μπαίνουν πολύ συχνά ακόμα και σε ομοφαγία για να μην μπουν στο ρίσκο Κακή παρασκευή. ή όταν δεν έχουν, για παράδειγμα, τα κατάλληλα σκεύη, προτιμούν να μείνουν μυστικοί ώρε ναι. να πεινούν, ακόμα και να λιμοκτονούν. Γιατί? γιατί μπορεί να μην έχουν το κατάλληλο σκεύος να παρασκευάσουν το υγιεινό ή το βιολογικό κοτόπουλο, mm. ή γιατί ε, το πλαίσιο στο οποίο κινούνται νιώθουν ότι μπορεί κάποιο να παρέμβει στη δική του ιεροτελεστική διαδικασία. Δεν ξέρω Ναι, 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 Δεν, είναι, δεν είναι η επιλογή τη τροφή, είναι η σχέση που αναπτύσσουμε με την τροφή. Ακριβώ. Ε, έτυχε και μιλούσα με μια εξαιρετική ψυχίατρο που συνεργάζομαι και μου λέει: Ειρήνη μου, βλέπουμε καθημερινά το πόσα γεγονότα και περιστατικά βία συναντάμε. Πίσω από αυτό ακούμε και κουβέντες του τύπου την, σκότωσε από την υπερβολική αγάπη ή κάποιους ορισμούς οι οποίοι έρχονται πάρα πολύ κόντρα στην έννοια τη πραγματική αγάπη yeah. που έχει το σεβασμό, έχει τα όρια, έχει την φροντίδα. Αν η τροφή δεν είναι ένα μέσο αυτοφροντίδα, τότε τι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν αυτά αγάπη. Χρησιμοποιούν την τροφή ω φάρμακο, έτσι λένε, αλλά επί τη ουσία δεν έχουν το κομμάτι της αυταγάπης τους. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος όπως ακούμε σε διάφορα έτσι, σε διάφορες ανακοινώσεις ότι σκότωσε από αγάπη. Να, Όχι, όπως αυτό δεν μπορεί είναι... να ισχύσει αυτό, το σκότωσε από αγάπη, δεν μπορεί την ίδια στιγμή να θεωρήσει και μια τέτοια σχέση με το φαγητό ότι είναι μια σχέση φροντιστική. Ακριβώ. Γι' αυτό το παραδειγματίζω και, mm. και, στο πάω παράλληλα για να δει ότι όταν μπαίνουμε σε μια τέτοια εποχή, γιατί η εποχή μα είναι τόσο ακραία. Ναι, έχει δίκιο, Ρεσίρη. Τόσο ακραία. Ναι. Βλέπουμε τα ποσοστά που έχει και ανεβαίνουν τόσο πολύ και απ' την άλλη διατροφικέ διαταραχέ που είναι οι αντιπέρα όχθη, mm. τόσο πολύ. Τα άκρα πάλι σηκώνονται. Ακριβώς. Άρα αν δεν δούμε την τροφή ως μέσο αυτοφροντίδας και ναι εννοείται να έχουμε στην καθημερινότητά μας υγιεινές τροφές και ναι να επιλέξουμε τους καλύτερους τρόπους παρασκευής, το, το αγνό μας, το, το κοτόπουλό μας, το, το αυγουλάκι μας που είπες εδώ στην Κρήτη έχουμε α, mm. άλλωστε άπειρα ναι, καλά. Ναι. Μέσω της τροφής και της γης μας, ναι, αλλά αυτό να μην φτάσει σε ένα επίπεδο να λειτουργήσει ως αποστροφή από τις άλλες μας ανάγκες. Η Ειρήνη κάνει Κάνει επιλογές η ορθορεξία στο φύλλο για παράδειγμα, mm. θα τη δούμε πιο συχνά σε άνδρες, σε γυναίκες, mm. θα τη δούμε σε παιδιά, σε εφήβους Τι σε Σε ενήλειτε. παιδιά, εδώ στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι ελάχιστα. Mm. Εμπειρικά δεν με έχει τύχει ποτέ mm. σε παιδί. Σε αντίθεση μου... με άλλες. Σε αντίθεση με άλλες, με άλλες ακριβώς. ακριβώς. Τα πιο, οι πιο συχνέ ηλικιακέ. Mm. Ομάδε. Ομάδες, είναι το 30 με 40. Ναι, φαντάζομαι ότι είναι και λογικό αυτό, γιατί έρχεσαι να διαχειριστεί μόνο σου την τροφή σου. Άρα πρέπει να έχει και μία αυτονομία στο να. και μία ανεξαρτησία και μία οικονομική δυνατότητα να αγοράσει αυτό που θε, να το μαγειρέψεις, να το παρασκευάσει. Γιατί πρώτα Σαφώς έχεις έχει τον να έλεγχος. κάνει αυτό που λε. Θεωρώ όμω ότι έχει να κάνει και η αίσθηση του φόβου. Ότι τι, φόβο Μεγαλώνω τι. ή μπορεί κάπου να κινδυνεύει mm. η ζωή μου, η υγεία μου. Να παρατηρώ ότι για χρόνια για παράδειγμα δεν είχα άσκηση ή να παρατηρώ ότι ο τάδε φίλο μου με κάποια αντίστοιχη δική μου συμπεριφορά πάσχει από μία νόσο. Οπότε όλο αυτό, αν εγώ δεν το δουλέψω μέσα ναι, μου. Ναι, κατάλαβα. Δεν απευθυνθώ σε έναν ειδικό αλλά σε έναν ειδικό που να κατέχει το αντικείμενο και όχι από ένα χύψι ομεγα site που θα πει ότι το τάδε τρόφιμο ή η τάδε ουσία είναι η θεραπεία για αυτή την νόσο. Mm. Να ήταν τόσο απλά τα πράγματα, πόσο ωραία θα ήταν, αλλά δεν είναι και το έχει αποδείξει η ιστορία και η επιστήμη. Ακριβώ. Δεν, δεν μπορεί να έχει συμβουλά το σου το site, δεν μπορεί να έχει συμβουλά το σου τη φίλη στην Ανδριανή, που δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ιατρική, ούτε με τη διατροφή, ούτε με την ψυχολογία, γιατί όλο αυτό που πρέπει να το βλέπουμε προφανώ ολιστικά. Ακριβώ. Και μάλιστα και το πλαίσιο αντιμετώπιση. Αναγκαστικά πρέπει να γίνει διεπιστημονικά. Δεν μπορεί ένα. Επιστήμονα να, Υγεία ναι. να παρέμβει σε τέτοιου είδου περιστατικά. Ειρηνή, ε, από τι συνεντεύξει που έχω κάνει μέχρι τώρα για τι υπόλοιπε γνωστέ διατροφικέ διαταραχέ, το περιβάλλον βοηθάει πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί μία διαταραχή. Ο τρόπο που έχει μεγαλώσει ένα παιδί, το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα άνθρωπο, η αγάπη που έχει πάρει ή που δεν έχει πάρει, που είναι βάση για πολλά πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει αυτό, Αχ. Τι ωραίο θέμα τώρα και τι ωραία ερώτηση. Δυστυχώ, τα περισσότερα περιστατικά, και σου μιλώ κυρίω από προσωπική εμπειρία, mm. έχουν να κάνουν με τραύματα. Έχουν να κάνουν Ο με. Αλλάζουν τρα... μορφέ. Αλλάζουν τρόπου εκδήλωση. Είτε τραύματα, λοιπόν, παιδική ηλικία, τα οποία δεν δουλεύτηκαν στην εκάστοτε φάση τη ζωή που μπορεί να τα βιώσαμε ή μπορεί και να μην τα συνειδητοποιήσαμε mm. τότε. Έτσι. Απλά να, μας... να έχουμε τη σκιά του από πάνω. Ακριβώ. Είτε τραύματα που έχουν να κάνουν με το πλαίσιο το, το συντροφικό. Mm. Γιατί πολλοί ακόμα... ζωή μας πια. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή το γεγονός ότι πάρα πολύ κόσμος επιλέγει έναν άνθρωπο δίπλα του και λειτουργεί κτητικά ή με μια πολύ ψηλή προσδοκία ότι θα τον αλλάξω ή θα την αλλάξω. Oh. Αλλά <laughs> αυτό <Έλα>, αλλά <laughs> δεν, δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη. Αντίστοιχα και στο πλαίσιο λοιπόν... Ε, της διατροφής, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβω με ποιο τρόπο και ελεύθερα μπορώ να κάνω κάτι ή να υιοθετήσω κάτι χωρίς να έχω μία υψηλή προσδοκία ούτε για τον άλλον, μακροπρόθεσμα, αλλά ούτε και για μένα τον ίδιο. Να δω, νιώθω καλύτερα σήμερα, νιώθω καλύτερα από χθε. Μικρά μικρά, μικρά. Όντω νιώθω, ακριβώ όπω λέμε, ακόμα και στο πλαίσιο τη απολία βάρου. Που λέμε, αφήστε τη ζυγαριά, δεν είναι κριτήριο αξιολόγηση τη πορεία σα. Μπείτε σε μια διαδικασία να νιώσετε το σώμα σα, να αφουγκραστείτε τι ανάγκε του. Να δείτε, μέσα στη μέρα σα θα κινηθείτε, θα περπατήσετε, θα λαχανιάσατε όπω πριν. Ναι. Θα νιώσετε σε κάποια σημεία του σώματό σα καλύτερα. Θα νιώσετε την ψυχολογία σα να είναι καλύτερη. Θα νιώσετε ότι κάπου θέλει λίγο παραπάνω δουλίτσα. Επιδιώξτε την επόμενη μέρα, όχι μακροπρόθεσμα θα βάλετε ένα, λιθαράκι ακόμα σε αυτό, ώστε την επόμενη να έχετε κάνει ένα στε παραπάνω. Έτσι λοιπόν και στο πλαίσιο αυτό διαχειριζόμαστε την ορθορεξία. Γιατί αν καταλάβεις ότι τα άτομα που εντάσσονται σε αυτά, σε αυτές τις, διατροφικ... τις άτυπες διατροφικές Με. διαταραχές, δεν το αντιλαμβάνονται ότι έχουν... Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Όχι. Ότι πολύ πιθανόν αυτή τη στιγμή να μα βλέπει ένα άνθρωπο ο οποίο ακούει τα, το καθαρή τροφή, ακούει το ομοφαγικό, ακούει το... Έλα κορίτσια τώρα, αν είναι δυνατόν, εγώ κάνω το καλύτερο για μένα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας για να διαπιστώσουμε αν εμεί οι ίδιοι έχουμε μπει μέσα σε αυτό το δρόμο. Ναι. Που δεν και είναι, αφαιλός, και ναι. είναι, είναι το ερωτηματολόγιο του Μπράτμαν που έλεγα mm -hmm. πριν, που είχα σκοπό να τα πούμε στο τέλο τη συζήτηση. Εννοείται, θα τα αναφέρω. Νομίζω... Α, <laughs> είναι τώρα. Ωραία. Ένα μόνο κομμάτι, mm -hmm. αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν αντιλαμβάνονται και ίσα ίσα θεωρούν ότι εκείνοι πρέπει να γίνουν πρότυπο και για άλλου. Ναι, αντιληπτό αυτό. Έτσι? Τι ρωτάμε λοιπόν εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας για να μας τσεκάρουμε, Αφιερώνουμε πάνω από τρει ώρες τη μέρα στο κομμάτι τη τροφής. Τι θα φάω, από πού θα το προμηθευτώ και πώ θα το παρασκευάσω. Mm -hmm. Προγραμματίζω για πολύ καιρό το μενού, α πούμε, τη εβδομάδα, του μήνα και το καθεξής. Φτάνω σε ένα επίπεδο να έχω χάσει άλλε απολαύσει τη ζωή μου καθαρά και μόνο γιατί θέλω να στραφώ κυρίω στο πλαίσιο τη τροφή μου. Μπαίνω σε μία διαδικασία να νιώθω ότι η ποιότητα της τροφής είναι ο πυρήνας μου και τίποτε άλλο τα παιδιά μου α πούμε ή κάποιο είναι, άλλο μία, όλε, που είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα, εμένα με ενδιαφέρει αυτό, κάνω focus εκεί, με ενδιαφέρει μόνο αυτό. Νιώθω μία ιδέα ή μία έντονη απέχθεια με τον εαυτό μου όταν δεν καταφέρνω εν τέλει να ακολουθήσω mm. ένα χι πρόγραμμα ή μία χι διατροφή που έχω προγραμματίσει εκ των προτέρων να κάνω. Άρα λειτουργώ εν τέλει μετά και τιμωρητικά στον εαυτό μου. Μάλιστα. Φαύλο κύκλο. Ε, είναι πέντε, πέντε πολύ βασικέ ερωτήσει και είναι μετά και άλλε πέντε που έχουν να κάνουν με το κοινωνικοπολιτισμικό προφίλ, mm. το πώ βλέπω του άλλου, πώ χαρακτηρίζω του άλλου και αν η, η τροφή από μόνη τη είναι και ο πυρήνα αξιολόγηση των συναναστροφών μου. Είναι αν, σκληρές λοιπόν, σκληρές ερωτήσεις είναι. προς τον εαυτό μας, ειδικά αν είσαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχει θεοποιήσει την καθαρή τροφή και τη σχέση σου μαζί τη, που είσαι ουσιαστικά την υπηρετή και δεν mm -hmm. σε υπηρετεί, είναι πολύ σκληρό να το βάζει απέναντί σου ερώτημα. Και είναι και μια τεράστια παγίδα ακόμα και, από, και για ανθρώπου που είμαστε μέσα στο χώρο. Ναι, ναι. Γιατί αθελά τους, πολλοί που δεν έχουν δουλέψει τον ψυχισμό του, το, κομμάτι τη δική του αυτογνωσία, μπορεί να μπουν σε αυτή την παγίδα. Όπω και στον αθλητισμό. Mm -hmm. Βλέπουμε πολύ συχνά. Πάρα πολλά αθλήματα, δυστυχώ και αθλητές, να έχουν ορθοδεξία και να μην το γνωρίζουν και να παλεύουν με το μέσα τους, να μην ξέρουν τι είναι αυτό που τους συμβαίνει, νομίζοντας ότι αυτό που κάνουν είναι κάτι καλό. Ναι, γιατί υπηρετούν τον στόχο τους, τον αθλητικό, υπηρετούν το άθλημά τους και εδώ πρέπει να γίνει μία αντιστροφή στο ποιο υπηρετεί. Ακριβώς. Άρα είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθούν σε έναν ειδικό, να καταλάβουν ή να νιώσουν ότι ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις ή και περισσότερες κάτι κάπου τους πάει, κάτι τους θυμίζει. Μήπως εν τέλει μπορούμε να, να, να έχουμε και εμείς πληθυσμιακά ένα μεγαλύτερο εύρος ερευνητικό ναι, και εν τέλει βοηθήσει, να ναι. μπορέσουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που μπορεί για χρόνια να παλεύουν σε αυτό και να νιώθουν τόσο μόνοι και τόσο θλιμμένη. Να και να μην ξέρουν και ουσιαστικά τι φταίει. Δεν σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, είστε η Παναδύνχα. Να είμαστε Ευχή. καλά. Έχουμε καλύτερο. εδώ με θέματα να πούμε, να συζητήσουμε. Έχουμε, έχουμε. πολλά. Ελπίζω να βάλαμε το σποράκι, έστω από περιέργεια. Δηλαδή, αν αισθάνεστε ότι έστω και λίγο κάπω σα αφορά αυτό, που περιέργεια απευθυνθείτε σε έναν ειδικό και α. Ας... είναι και άδικα, ρε παιδί μου. Mm. Α μην επιβεβαιωθεί ποτέ αυτό. Mm. Πάμε σε διαφημίσει. Σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σα.